μέρες για το Πάσχα. Και θα δείξουμε σήμερα πώς μπορούμε να κάνουμε ατομικά κοκορετσάκια στο φούρνο, μιας κάποιοι δεν έχουν ψεσταριές έξω, είναι λίγο δύσκολο. Έχεις δίκιο, αλλά το πιο δύσκολο, εγώ πάντα έχω στο μυαλό μου αυτό, πάντα μου λέγει η μάνα μου: πρόσεχε τα έντερα, Ελένη, μην τρως έξω, είναι επικίνδυνα. Αν δεν τα πλύνει η μανούλα, αν δεν τα περάσει από τα λεμόνια, ξέρω εγώ τι μου λέει, από τα νερά μπρος πίσω, θέλει... το άντερο, τι μου λέει, με έχει τρελάνει. Θέλει κάποια ιδιαίτερη επεξεργασία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λιγάκι, Ελένη, εδώ. Βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν έχω πάρει σκονταριές αρνίσκες γάλακτος. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο τρυφερές, πιο νόστιμες, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο τον τεμαχισμό εδώ, για να μπορέσουμε να μαριναρούμε. Λοιπόν, για εδώ... να πάμε να μάθουμε πώς γίνεται, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, βέβαια, πολλοί από εσάς μπορεί να ξέρετε και να το κάνετε ήδη. Εγώ, παρότι έχω δει κανένα δύο φορές, δεν το έχω. Εδώ είναι το σηκώτη που θα κόψουμε, το οποίο προσπαθούμε να το κόψουμε σε ομοιόμορφα κομμάτια. Κωνσταντίνε μου, εγώ θα φάω μια πατατούλα, αν δεν σε πειράζει. Το έχω κάνει γιατί δεν μπορούσε να πάει το κοκορέτσι σκέτο μόνο του. Έχω κάνει και λίγο τζατζίκι για να θυμηθούμε λίγο Ελλάδα. Πώς την έκανες την πατάτα? Η πατάτα είναι ριγανάτι, λεμονάτι. Απλά πραγματάκια, σκορδάκι. Εσύ πώς την έκανες? Σκορδάκι, λάδι, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, μουστάρδα, νεράκι και είναι κομπλέ. Απλά υλικά. Το σκορδάκι το βάζεις κομματάκια ή τριφτό? Το σκορδάκι εγώ το ψιλόκοψα. Τώρα μπορούμε να το βάλουμε στην πρέσα εδώ που το πολτοποιεί όπως θέλουμε. Είναι πολύ ωραία η πατάτα. Λοιπόν, ό,τι θέλεις με ρωτάς, θα σου πω εγώ και κάποιες πληροφορίες για να μπορούμε λίγο να κόβουμε εδώ το σηκώτι. Ρε, μ' αρέσει πολύ η πατάτουλα σου, λέω. Είδες τελικά που καμιά φορά το ίδιο πράγμα μπορούμε να κάνουμε όλοι, αλλά ο καθένας έχει και δικιά του γεύση. Είναι ωραία, σε πιάνει και το λεμόνι το φρέσκο. Πόσο λεμόνι έχεις βάλει, μου αρέσει εμένα το λεμόνι. Εδώ έχω βάλει δύο λεμόνια τώρα. Σε αυτές και στις λίγες ακόμα που έχω κρατήσει, έχω βάλει δύο λεμόνια. Σε τόσες λίγες πατάτες έβαλες δύο λεμόνια. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσει το λεμόνι. Είναι κάποιοι πολύ που δεν το τρώνε το λεμόνι, είναι κάποιοι που τρελαίνονται. Εγώ τρελαίνομαι. Έχει εχθρούς και φίλους. Λοιπόν, εδώ βλέπεις κόβουμε και τη σπλήνα. Τώρα εμείς επειδή θα τα κάνουμε μικρά ατομικά, αυτές είναι σουβλίτσες που θα τα περάσω, τα κοκορετσάκια, το κόβω λίγο μικρά. Ναι. Αν τα κάνουμε σε σούβλα στο σπίτι, στην πισταριά, μπορούμε να τα κόψουμε λίγο πιο μεγάλα, αναλόγως στη σούβλα. Ρε, εσύ, η πατάτα σου είναι πολύ ωραία, σου λέω. Να στη φέρω λίγο πιο κοντά. Να μην την πλησιάζω. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε ένα μαρινάρισμα από βραδύς σε αυτά εδώ τα πραγματάκια. Τι σημαίνει μαρινάρισμα? Να βάλουμε κάποια υλικά. Εγώ συγκεκριμένα βάζω αλάτι, πιπέρι, ρίγανη φρέσκια, έχω εδώ, θυμάρι φρέσκο και λίγο ελαιόλαδο. Και τα αφήνω όλη νύχτα. Έτσι καταφέρουν όλη νύχτα να τραβήξουν τα υγρά και τις γεύσεις αυτές και να βγάλουμε καλό αποτέλεσμα. Είναι μύθος κάποιοι που λένε, εδώ αφαιρώ και λίγο τα λιπάκια όσα μπορώ τέλος πάντων, αν και το κοκορέτσι είναι λίγο λιπαρό γενικώς. Μα τώρα σε έπιασε να βγάλουμε τα λιπάκια το Πάσχα. Ό,τι ψήσουμε θέλουμε να έχει λίγο πετσάκι, λίγο λιπάκι, λίγο αυτά, αυτά θα φάμε. Ας φάω γάλι μια πατάτα. Φάει μια πατατούλα. Πολύ ωραίες οι πατάτες σου, μπράβο. Τα συγχαρήκια μου. Κάτσε να στη φέρω λίγο πιο κοντά, εδώ. Λοιπόν, εδώ κόβουμε και την καρδούλα μέσα. Έχουμε κόψει τα νεφρά, την καρδούλα, το σηκώτι και το πνευμόνι. Και εδώ, να κόψουμε και αυτό το νεφρό. Και εδώ είναι τα γλυκάδια τα οποία μπορώ να τα περάσω ανάμεσα. Να τα περάσεις, γιατί είναι ωραία τα γλυκαδάκια. Είναι ωραία. Αυτά είναι τα λιπάκια που λέμε. Ναι, γι' αυτό είναι πάλι μου το... Λοιπόν, είναι που λες, Ελένη, ένας μύθος που λένε πολλοί, κάνουμε το κοκορέτσι και το αφήνουμε όλη νύχτα να στραγγίσει, όρθιο. Φεύγουν όλα τα υγρά, δεν μαρινάρεται σωστά και το πρωί στεγνώνει. Άρα τι πρέπει Άραγε, μένει μέσα στη λεκανίτσα που το έχεις μαρινάρει, το περνάς στα καλαμάκια σου ή στη σούβλα σου, τα αφήνεις μία ώρα λίγο να φύγουν τα υγρά και το βάζεις κατευθείαν στην πισταριά. Δεν θα σου ζαλίσω, αλλά η πατάτα σου είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, εδώ έχω λίγο θυμάρι φρέσκο, το κόβω με τα χέρια μου. Λίγο ριγανίτσα φρέσκια, θα βάλω και λίγο ξερί για να δώσω λίγο ένταση. Ναι. Το σκορδάκι δεν μπορεί να λείψει. Κάποιοι βάζουν και κρεμμύδι μέσα, ψιλοκομμένο. Κάποιοι βάζουν και φρέσκο κρεμμύδι. Αυτό δεν το ξέρω. Κάποιοι βάζουν μόνο αλάτι, πιπέρι. Αλλά η πατάτα σου. Τι να πω τώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κάνε χώρο και για το κοκορέτσι, Άμα έχω φάει το ταψί με τις πατάτες, πού να μείνει χώρο για το κοκορέτσι. Λοιπόν,
Έχω βάλει όλα τα υλικά τώρα, να βάλω και λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι, να βάλω και ένα δάντι. Εδώ έχω 4 κόκκους πιπέρι, 4 είδη. Να δώσουμε λίγο γεύση, λίγο ελαιόλαδο. Τελευταία και σταματάω με τις πατάτες σου, γιατί είπαμε ωραίες, αλλά δεν το παρακάνουμε. Πολύ ωραίες. Να φάμε λίγο τώρα που έρχεται το Πάσχα, γιατί νωρίτερα δεν τρώμε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, λίγο ελαιόλαδο. Λίγο ριγανίτσα. Και λίγο αλάτι εδώ. Και είμαστε έτοιμοι. Εδώ τώρα κάνουμε το ανακάτεμα να μαριναριστεί, να μείνει όλη νύχτα με τη μαρινάδα, από βραδύς δηλαδή. Ναι. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, αυτό θα το βάλουμε στο ψυγείο και την επόμενη μέρα μπορούμε να το περάσουμε. Ναι. Λοιπόν, να σου δείξω λίγο τώρα εδώ τον τρόπο που κάνουμε τα αντεράκια. Ναι. Το οποίο καλά είπες πριν, ότι πρέπει να πληθούν πάρα πολύ καλά. Αφού τα γυρίσεις, πρέπει να τα βάλεις σε λίγο νερό και 4-5 φέτες λεμόνι με την οξύτητα. Μου τα είπε η μαμά μου. Μου το είπες πριν, μπράβο. Ναι. Είσαι ενημερωμένη. Και να ασπρίσουνε. Αυτό μου είπε, μου λέει, άμα δεν ασπρίσουν να γίνουν διάφανα, μην ακουμπάς. Αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα τι τρόποι υπάρχουν. Εγώ έχω βρει ένα τρόπο εδώ απλό, ο οποίος είναι με ένα στυλό εδώ, ναι, ναι. Έχω βγάλει το μελάνι, τον έχω πλύνει, ή με μια βέργα, ό,τι θέλεις. Mm. Λοιπόν, παίρνεις το εντεράκι εδώ από την αρχή, αυτό κανονικά θέλει κάτω από βρύση, έτσι, και το βάζεις εδώ λίγο στο πλάι, ναι, και κάνεις αυτό εδώ το πράγμα. Ναι, και τι θα γίνει που θα το περάσω το στυλό. Τι θα γίνει, το γυρίζω από την άλλη τώρα, αυτή τη στιγμή γυρνάει. Πώς το γυρίζεις, δεν το είδα. Γιατί το πήρα λίγο πιο πάνω στο πλάι. Λίγο τη λεκανίτσα, αν θες να μου φέρεις εδώ το μπολ. Ποια πολλές, αυτή. Αυτό είναι με το νεράκι. Λοιπόν. Κοίταξε. Βλέπεις πώς τερμάτισε. Μωρέ, τερμάτισε, αλλά πώς γύρισε. Τερμάτισε. Κοίτα τώρα πώς θα γυρίσει. Εδώ. Αυτό το πράγμα τώρα. Να μην κάνει κανένα πλάτς και σε πιτσιλίσω μόνο. Αυτό εδώ. Έχει γυρίσει από την άλλη. Άλλοι κάνουν ένα άλλο τρόπο. Βάζουν όπως είναι το έντερο, κάτω από τη βρύση, τρέχει το νερό σιγά σιγά, ναι, και μετά κάνουν αυτή την κίνηση και φεύγει από κάτω το νερό. Ναι. Αυτό που κάνω εγώ είναι πιο δύσκολο λίγο και το κακό είναι ότι με αυτό που κάνω εγώ υπάρχει φόβος να γίνεις χάλια. Να πιτσιλιστείς. Ναι, αλλά δεν αλλά είναι τι γίνεται, σημαντικό γυρνά... να είναι πραγματικά τα εντεράκια πεντακάθαρα. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Εννοείται από την ανάποδη, γλιστράει πιο πολύ και είναι πιο δύσκολο στο πέρασμα. Mm. Πόσα εντεράκια τέτοια χρειάζεσαι. Τώρα εγώ έχω πάρει για 2 σηκωταρίτσες μικρές, έχω πάρει 1 εντεριά. Αυτά θέλουν δουλειά για να καθαρίσουν. Αυτά θέλουν δουλειά, έλα λίγο να δεις. Άρα έξω Ελένη, δηλαδή τα μαγαζιά όταν κάνουν κοκορέτσια. Τώρα τι να σου πω, Ελένη. Μπορεί να κάνουν τον τρόπο που είπαμε, το νερό. Λίγο-λίγο από κάτω ή να έχουν κάποιο άτομο συνεχώς αυτό το πράγμα. Να έχουν να κάνει αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, όπως είναι εδώ, το βάζεις λίγο στο πλάι και το γυρίζεις εδώ. Να, αυτό μας έσπασε, αλλά βλέπεις πως γύρισε από την άλλη. Καταρχήν αλλάζει και χρώμα, άμα το προσέξεις. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία. Να σου δείξω λιγάκι τώρα λίγο, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να γυρίσουμε κι άλλο. Να σου δείξω ύστερα λίγο πώς περνάμε, τι εναλλαγές κάνουμε στα κρέατα. Να περάσουμε άλλο ένα, προλαβαίνουμε, θέλεις. Τι είπατε? Να περάσουμε άλλο ένα, λέω, έχουμε να περάσουμε, χρόνο. Να γυρίσουμε άλλο ένα, για να μπορέσουμε να τυλίξουμε ένα. Εγώ έχω περάσει ένα εκεί, αν το έχεις δει. Ναι, αλλά εγώ ήθελα να μου το δείξεις πώς γίνεται. Δηλαδή. Θα το δείξω εγώ αμέσως τώρα. Περάσω άλλο ένα έντερο εδώ να το καθαρίσουμε. Και καλό είναι να μην μας κοπεί το έντερο, να είναι μεγάλο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πιο άνετα. Λοιπόν, ας το κόψουμε λιγάκι εδώ, για να μπορέσουμε να τελειώσουμε. Είναι δύσκολο να το κάνει κάποιος στο σπίτι. Πολύ. Αυτό δεν θα κάτσει να σπίσει ώρα, μπορεί να προτιμήσει να πάει έξω να το φάει. Αλλά πρέπει να είναι σίγουρος εκεί που θα πάει ότι θα τον προσέξουν, ότι είναι καθαρός. Λοιπόν, να πάμε λίγο αυτά πίσω και τα περνάω τα άλλα αργότερα. Το κοκορέτσι, εγώ πήρε το όνομά του.
Αυτό τώρα δεν το ξέρω. Λοιπόν. Κορέτσι, κόκο, κόκο, κόκο. Κάτι έχω ακούσει, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ να σου πω την αλήθεια. Κοκορέτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε, Ελένη, περνάμε ένα λάξ. Ένα σηκώτη, ναι. Ένα πνευμόνι, βάζουμε μία καρδιά, ναι. Ένα λάξ όλα για να είναι τρυφερό και μαλακό, να μην πέσουν σηκώτια πάρα πολλά, προσπαθούμε να μην βάλουμε, γιατί το σηκώτη στιφίζει και άμα το ψήσει και πάρα πολύ, σου στέκεται στο λαιμό. Mm. Λοιπόν, ένα γλυκάδι και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία. Μέχρι να κάνουμε ένα καλαμάκι ολόκληρο. Τι θυμηθήκατε? Τι? Προσπαθούμε να μην το κάνουμε πάρα πολύ χοντρό για να μπορέσει να ψηθεί μέσα. Εκεί πιστεύω είναι καλά. Τι κάνουμε τώρα, αυτή εδώ τη σκέπη, την πόλια που λένε. Ναι. Κάποιοι δεν το βάζουν αυτό γιατί είναι λίγο λιπαρό, αλλά αυτό βοηθάει και με το λιπάκι να γίνει πιο μαλακό και του κάνει ένα υπόστρωμα εδώ για να μπορέσει να σταθεί πιο εύκολα το έντερο. Λοιπόν, αυτό εδώ το πράγμα. Για ξεκινάς. Εδώ τώρα έχει ένα θέμα. Έχει ένα θέμα να προσπαθήσεις να το δέσεις, γιατί συνήθως τα βάζουν στις σούβλες και γυρνάνε και κρατάει ο ένας την εντεριά και γυρνάει και δένεται. Εμείς θα προσπαθήσουμε λίγο εδώ μόνοι μας, ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε. Κανονικά θέλει κίνηση από εδώ, έτσι κάτω, να μπορέσεις να το κάνεις γύρω-γύρω και μετά αρχίζεις και το σφίγγεις. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι ωραία που ποτίζεις μυρωδιά στα χέρια σου ύστερα, ε? Ναι. Δεν φεύγει με τίποτα. Θέλεις λεμόνια, θέλεις ξύδια. Τι δεν φεύγει από όλα αυτά, με συγχωρείς, το κρέας μυρίζει? Τα έντερα μυρίζουν πολύ. Α, μυρίζουν τα έντερα. Ναι. Καλά, ναι. Σήμερα... Με όλα αυτά που μου είπες, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Να ξαναφάς έξω? Έξω δεν τρώω. Απλά έλεγα φέτος, μήπως λέω, έλεγα στη μαμά μου, λέω, μήπως να μας φτιάξουν ένα κοκορέτσι να το πάρουμε, να το ψήσουμε. Και εκεί πάνω είχαμε την κουβέντα και μου λέει, είσαι με τα καλά σου, παιδάκι μου. Άμα έχεις τέτοια, μου λέει, αυτή να φας το κοκορέτσι και δεν σου φτάνει, μου λέει, το αρνί ή το κατσίκι. Φέρε μου τα έντερα να τα καθαρίσω εγώ. Εκεί πάνω κάναμε την κουβέντα. Ξέρεις, μου λέει, πώς καθαρίζουν τα έντερα? Λέω, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ. Βέβαια, μου λέει, και πού να κάνεις αυτά? Μου λέει, θέλουν καθάρισμα, ξανακαθάρισμα. Λίγο... Μπρος, πίσω τα έντερα, τα ανοίγεις, τα γυρίζεις, βάζεις λεμόνια. Τα αφήνεις όλο το βράδυ. Μου λέει, τι, έτσι θα τα φάμε? Είναι λίγο μπελάς αυτό εδώ. Είναι μπελαλίδικο, το βλέπω. Γι' αυτό λέω, δεν βλέπω. Μας πάει πολύ χρόνο. Αυτό θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει καλά, καλά. Και στη σούβλα. Και είσαι ο καλύτερος. Και είσαι ο καλύτερος. Απλά και ωραία. Θέλει πολλή δουλειά, Ελένη, και θέλει καλά-καλά να σφίξει τα έντερα εδώ. Είναι πολύ γρήγορη εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Εγώ ρώτησα για το κοκορέτσι και μου φέρανε από το ίντερνετ κοκορέτσι. Το ψήνω το κοκορέτσι είναι παραδοσιακό ελληνικό ψητό φαγητό από εντόστια ζώων. Συνήθως σερβίρεται ως ορεκτικό, κομμένο σε φέτες. Παρασκευάζεται όλο το χρόνο, αλλά συνηθίζεται ιδιαίτερα στο τραπέζι του Πάσχα. Λοιπόν, σύμφωνα με μια ερμηνεία, η λέξη κοκορέτσι προέρχεται από τη ρουμάνικη κουκουρέτσου. Ελληνικό λέει αδράχτη. Κουκουρέτσου, αδράχτη. Το κουκουρέτσου οι Σλάβοι το μετέτρεψαν σε κουκουρέτσου. Λοιπόν, εδώ Ελένη τώρα, αυτή είναι, σου έδειξα μια διαδικασία πώς γίνεται. Ναι. Εδώ τώρα έχω δύο τρόπους. Ή μπορώ να βάλω ένα μικρότερο ταψί και να βάλω αυτό το πράγμα εδώ έτσι και να ψηθεί σαν να είναι με τη φωτιά, ας πούμε, να μην είναι μέσα στο υγρό. Ή μπορώ μέσα εδώ, εγώ έχω επιλέξει να βάλω λίγο κρασάκι, λίγο νερό και λίγο λάδι. Ναι, για να το βάλεις και μέσα. Και να το βάλω στο φούρνο μέσα. Γύρω σε 180 βαθμούς, να το κάνουμε κιόλας λίγο να γίνει. Ναι. Λίγο 180 βαθμούς, γύρω στη μία ώρα περίπου. Mm-hmm. Εγώ βασικά δεν το ξεραίνω πάρα πολύ, γιατί μετά είναι στιφό και δεν τρώγεται. Μάλιστα. Να είναι ψημένο μεν, να μην έχει ξεραθεί. Είσαι καταπληκτικός. Αλλά η πατάτα σου. Η πατάτα ήταν εξαίσια. Πόσες λίγες έκανες? Έχω κάνει κι άλλες. Αυτές είναι για αρχή. Α, για αρχή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Να ευχηθώ κι εγώ. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Υγεία σε όλο τον κόσμο και